Υπερμάχων στρατηγότα νικητή ρία, ως λυτρωθήσαν των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος τα προσμαχητών, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον. Ειν ακράσωση χαίρε νύμφη ανυμφεύτε. Καλή δύναμη και καλή ομολογία σε όλους. Ξεκινάμε με την ανάγνωση του ψηφίσματος, το οποίο θα επιδοθεί σε λιγάκι στο γραφείο του Πρωθυπουργού της Κυβερνήσεως και το οποίο, όπως προείπαμε, υπογράφεται. Ψήφισμα της Επιτροπής Χριστιανικών Φορέων, Συλλόγων και Πολιτών κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος και του ΑΜΚΑ. Αθήνα, την 8η-7η του 2009, προς τον κύριο Πρωθυπουργό 1, την κυρία Υπουργό Απασχόλησης 2. Με το παρόν ψήφισμα, οι υπογράφοντες Ορθόδοξοι Χριστιανικοί Φορείς, Σύλλογοι και Πολίτες. Διαμαρτυρόμεθα εντόνως και σας δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε με όλα τα πρόσφορα νόμιμα μέσα, τα προβλεπόμενα εκ του Ελληνικού Συντάγματος, στην επιβολή του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ. Με τη διαμαρτυρία αυτή προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι δεν θα δεχτούμε πλέον την υπαγωγή μας από εικόνες Θεού κατά τον Θείο Νόμο και φυσικά πρόσωπα κατά τον θεμελιώδη πολιτικό αντιστοίχως σε άψυχα αριθμοποιημένα εμπορεύματα. Δεν πρόκειται πλέον να δεχθούμε αυτή την αχαρακτήριστη συμπεριφορά της πολιτείας που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας με το να μας συμπεριφέρεται ως να είμεθα εν δυνάμει υπόδικη, φυγόδικη και κρατούμενη ανοιχτής φυλακής. Δεν πρόκειται πλέον να ανεχθούμε να βλέπουμε την ίδια την πολιτεία να παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για ίστατη φορά, καλούμε την πολιτεία με πρώτους τον κύριο Πρωθυπουργό και την κυρία Υπουργό Απασχόλησης να σεβαστούν τους νόμους, την Εκκλησία του Χριστού και τον ελληνικό λαό. Επί 20 έτη και πλέον, καλούμε την πολιτεία σε αυτό το αυτονόητο χρέος της, αλλά εις μάτιν. Πλην όμως όλα έχουν και τα όρια τους. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τις ασίδωτες διαγωγές και πρακτικές μιας εικονικής δημοκρατίας. Από σήμερα θα φροντίσουμε να αντιληφθείτε ότι οι δεδομένοι ανεκτικοί Έλληνες χριστιανοί πολίτες ανήκουν οριστικά στο παρελθόν της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Η Επιτροπή Χριστιανικών Φορέων, Συλλόγων και Πολιτών κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος και του ΑΜΚΑ. Εγώ λίγα ψίχουλα έχω να παραθέσω από την πτωχή μου πνευματική τράπεζα. Εύχομαι όμως αυτά τα ψίχουλα να αποβούν ευλογημένα, ως αν εκείνα με τα οποία ετρέφεται ο πτωχός Λάζαρος και τα οποία ελπίζω να μας ενδυναμώσουν, ώστε να αντισταθούμε εις τις αντίχριστες μεθοδεύσεις των κρατούντων και να αντιμετωπίσουμε με την βοήθεια του Θεού την απομόνωση των προδρόμων του Αντιχρίστου και την μετοχή μας εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν μας φτωεί το γεγονός ότι είμεθα ολίγοι. Οι πολλοί ξέρουμε που βρίσκονται. Προαιώνων πολλών ο Ιερός Δοσήθεος διετράνωνε λέγοντας «Των αμαρτανόντων το πλήθος ούγε να το αμαρτήσαν τη βοήθεια».
Τι ούτων ουν λέγεστε έσεστε και των καιρών του Αντιχρίστου. Ο πάσα η γη ακολουθήσει εκτός ολίγων τινών. Ελπίζω εμείς να είμαστε από τους ολίγους. Όν τα ονόματα εγγράφει εν τη βίβλο της ζωής. Η δε εξουσία του πραγματεύεστε κοινώς απαγορεύεται πάση της μη έχουση των χαρακτήραν του θηρίου ή το όνομα ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Αυτά έγραφε ο Ιερός Δοσήθεος προχρόνων και αιώνων πολλών και σήμερα κατανοούμε την αξία των λεγόμενων του. Αγαπητοί μου αδελφοί, η από του 1986 οφειλωμένη αντίσταση των πιστών στα αντίχριστα σχέδια των κρατούντων έχει παρατείνει το έλεος του Θεού. Και ενώ οι αντίχριστοι σχεδίαζαν το πολύ μέχρι το έτος 2000 να έχουν εγκαταστήσει πλήρως την παγκόσμια ηλεκτρονική δικτατορία, ο Άγιος Θεός δεν το επέτρεψε, ακούγοντας τις διαμαρτυρίες μας, τις προσευχές μας και τις αγωνίες μας. Άλλωστε, η ένδοξος του Κυρίου Δευτέρα Παρουσία και οι κρίσεις του Θεού δεν θα γίνουν αν πρώτα δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των μαρτύρων κατά την Ιεράν Αποκάλυψη. Από τους εαυτούς μας εξαρτάται αν θα καταλεχθόμεν με τους μάρτυρας ή αν θα υποταχθόμεν μη γέννητο Κύριε στους αντιχρίστους. Είναι δική μας επιλογή και όχι δική τους. Τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα να μπορούσαμε να αντιγράψουμε αυτούς που ενάλης χλεβάζομαι, τους προοδευτικούς Αμερικανούς. Γνωρίζετε ότι από το έτος 1981 στην Αμερική καταβάλλονται προσπάθειες επιβολής τιούτων καρτών και όμως μέχρι σήμερα δεν επέτυχε και δεν ευδοκίμησε καμία από αυτές. Και συγκεκριμένα, το έτος 1981 για πρώτη φορά προβάλλεται η ανάγκη για καθιέρωση μιας εθνικής κάρτας ταυτότητας. Δεν περνάει. Και μάλιστα με την παρέμβαση του ιδίου του Προέδρου της Αμερικής, του Ρίγκαν, ο οποίος είπε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, διότι παραβιάζει την ιδιωτική ζωή μας. Το έτος 1994 στην Αμερική πάλι προβάλλεται η US Card, μία παρομοία κάρτα με αυτή του ΑΜΚΑ, απαραίτητη για όλες τις συναλλαγές. Δεν πέρασε όμως, λόγω των Αμερικανών, της αντίδρασης των κατοίκων της Αμερικής. Το έτος 1993 προβάλλεται η κάρτα υγείας, απαραίτητη για χρήση σε νοσοκομεία, ιατρούς κλπ. Το 96 ομοίως σχεδιάστηκε κάρτα εργασίας, όπως ακριβώς ο ειδικός μας ΑΜΚΑ. Το 1995 κάρτα στρατού για στρατιώτες με τίτλο Mars Card, κάρτα χαράγματος. Δεν έχει περάσει καμία, μα καμία, όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις, αφού το 2007 ο Μπους προσεπάθησε και πάλι να περάσει την εθνική αυτή κάρτα με το μικροτσίπ. Και πάλι αντέδρασαν 20 κατάλληλους, 35 κατάλληλους πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν, στο χέρι μας είναι να αγωνιστούμε ώστε και στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, να μην περάσουν τέτοιες αντίχριστες μεθοδεύσεις. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω και να αναφέρω στην αγάπη σας είναι το εξής.
Η περί του χαράγματος κρίσιμη στίχη της Ιεράς Αποκαλύψεως πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, κοιταζόμενοι εις το βάθος και εις το πνεύμα τους, όχι μόνο εις το στενό γράμμα. Η ουσία τους δεν αναφέρεται μόνο απλά εις των αριθμών 666, αλλά προκειμένου να προφυλάξουν τους πιστούς των εσχάτων, τους παραδίδουν προφητικώς το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής του Αντιχρίστου. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο οποίος θα προκύψει από τους υπηρέτες του Αντιχρίστου, θεσπίζοντας ότι όποιος δεν έχει τούτο ή εκείνο, δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται, άρα και να ζήσει. Αυτό ακριβώς δηλαδή που κηρύσσει ο σημερινός Άμκα. Τρίτον, επιβάλλεται η αντίσταση όλων μας. Ακόμη και αν προς το παρόν ο Άμκα και η κάρτα του δεν σχετίζεται φανερά με το 666. Σιγά σιγά και μεθοδικά προσπαθούν να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Αφού εξαρτήσουν όλη τη ζωή των ανθρώπων από έναν αριθμόν κάρτα, τότε μέσα σε αυτόν τον αριθμόν κάρτα, η οποία θα έχει το ρόλο ταυτότητος, βάζουν ό,τι θέλουν, χωρίς να το γνωρίζουν, χωρίς να μας ρωτήσουν. Τέταρτον, μεγάλη η πονηρία των κρατούντων. Επειδή γνωρίζουν τις αντιδράσεις, προσπαθούν να μας μπερδέψουν, στέλνοντας τους περισσότερους, όχι όμως σε όλους, μια απλή χάρτινη κάρτα, ούτε καν πλαστικοποιημένη, η οποία και από την εμφάνισή της μόνο προδίδεται ότι είναι πρόσκαιρη. Ενώ τα πάντα σήμερα βασίζονται στην ηλεκτρονική τεχνολογία και είναι δηλωμένη προπολού η πρόθεση και απόφαση των κυβερνήσεων, όλες οι κάρτες ταυτότητες να καταστούν ηλεκτρονικές, όπως παγκοσμίως ισχύει. Γιατί αυτή η προσπάθεια εξαπατήσεως? Και μόνον αυτό μας αναγκάζει να υποπτευόμεθα ότι έχουν πονηρούς σκοπούς. Πέμπτον, στο τρίτο άρθρο του συντάγματος, προστάσει την αναγκαστική τήρηση των ιερών παραδόσεων από την Εκκλησία. Οι ιερές παραδόσεις μας προστάσουν όμως να αρνηθούμε και το 666. Άρα λοιπόν η όποια αντίδρασή μας είναι σύμφωνη με το πνεύμα του συντάγματος και την εξάρτηση της ζωής μας από μισθούς, από εργασίες, από αγοροπολισίες, από οτιδήποτε αναγκαστικό μέτρο περιορισμού. Δεν έχει ούτε νομικό δικαίωμα η πολιτεία να εκδίδει νόμους που καταργούν τις ιερές παραδόσεις ενάντια στην θρησκευτική μας συνείδηση, της οποίας η ελευθερία είναι επίσης καταχωρημένη συνταγματικά. Να δηλώσουμε ανυποχώρητοι, επιτέλους αντιρρησίες συνειδήσεως, όπως ακριβώς και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντιρρησίες συνειδήσεως, αρνούμεθα να παραλάβουμε ό,τι θεωρούμε ότι βλάπτει, καταστρέφει την ψυχή μας και όχι μόνο, τη ζωή μας. Γνωρίζουμε τα σχέδιά τους από πολλών ετών, γι' αυτό αρνούμαστε. Ένας εκ των κυρίων καθοδηγητών του περιβοήτου Bill Clinton, ο κύριος Carol Quigley, έγραφε ήδη από το έτος 1974 στο βιβλίο του «Τραγωδία και Ελπίδα» τα εξής: «Η ελευθερία του ατόμου και οι επιλογές του θα ελέγχονται μέσα σε πολύ στενά περιθώρια, εξαιτίας του ότι θα είναι αριθμημένος από την γέννησή του και θα παρακολουθείται από αριθμούς μέσω της εκπαιδευτικής του καριέρας, των φορολογικών του εισφορών, των υγειονομικών και ιατρικών του ιστορικών, της τελικής συνταξιοδότησης και του θανάτου του». Δεν διάβασα, αγαπητοί μου, τον σχετικό νόμο για τον Άμκα. Αυτή είναι έγγραφη κατάθεση του Αμερικανού καθηγητή Quigley
προ 35 ολοκλήρων ετών. Δεν ήτανε προφήτης ο Κύριος που ήδη έχει αποθάνει. Απλά είναι ο υποχήτες και οι πλανητάρχες, πρόδρομοι του Αντιχρίστου, από τότε ετοιμάζουν τα σχέδιά τους και τα ακολουθούν πιστά. Εμείς τι κάνουμε? Πάνω απ' όλα όμως, ούτως ή άλλως, ούτε ο χειρότερος δικτάτορας δεν διανοήθηκε να στερήσει μισθούς, ασφαλίσεις και συντάξεις από τους πολίτες που δούλεψαν και τα δικαιούνται απολύτως, άνευ ουδεμιάς δεσμεύσεως ή περιορισμού ή καταναγκασμού. Κύριε Υπουργέ ή κύριε Εργοδότα ή ασφαλιστική μου εταιρεία, είστε υποχρεωμένοι και εκ του γραπτού και εκ του αγράφου νόμου να με πληρώνετε. Άλλος προκαλείται κοινωνική επανάσταση, η οποία θα σας εκθρονήσει από την καρέκλα που τώρα κάθεστε και νομίζετε ότι κάτι είστε και μας εκβιάζετε έτσι. Ένα τελευταίο. Μερικοί υποστηρίζουν το εξής: γιατί να αντιστεκόμαστε και να φωνάζουμε, αφού όλα θα γίνουν όπως είναι γραμμένα, όπως είναι προφητευμένα, και ο Αντίχριστος θα έρθει είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και το σφράγισμα και το 666 και όλα τα άλλα φοβερά. Λάθος, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος δημιουργεί την ιστορία και όχι η ιστορία των άνθρωπων. Η ιστορία είναι εξιστόρησης ανθρωπίνων πράξεων και ανθρώπων που είτε με τις αγαθές ενέργειές τους απομακρύνουν το κακό, είτε με τις κακές ενέργειές τους το φέρνουν πιο κοντά. Η γενική αποστασία, η αμαρτία και η αδιαφορία των ανθρώπων θα φέρουν τον Αντίχριστο, λέγει ολόκληρος η Θεία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Όποιος δεν αντιστέκεται είναι και αυτός αίτιος για την ταχύτερη έλευση του κακού. Αντιστεκόμαστε γιατί μας το επιβάλλει η χριστιανική και η κοινή ανθρώπινη συνείδησή μας εναντίον των χειροτέρων τυράννων, δικτατόρων θα έλεγα και αιμοσταγών πλανηταρχών της ιστορίας. Αν δεν αντισταθούμε, πάβουμε να είμεθα πραγματικά χριστιανοί. Αρνούμεθα το χρέο μας. Όχι λοιπόν στην ηλεκτρονική εχμαλωσία. Όχι. Όχι στην αντίχριστη πλανηταρχία. Όχι. Όχι στην ισόβια εξάρτησή μας από πονηρούς αριθμούς και κάρτες. Όχι. Όχι στην παράνομη στέρηση των βασικών μας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αγιότατη της Γνησίας του Χριστού Εκκλησίας Αρχιερείς, οσιότατοι πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, παρίσταμε σήμερα ενώπιον της συγκεντρώσεως ταύτης εκπροσωπών έναν γνήσιον αγωνιστήν ιεράρχην και υπέρμαχων των Ελληνορθοδόξων ιδεωδών, τον Μητροπολίτη Αυλώνος και Βιωτίας Κύριον Κύριον Άγγελων, του οποίου τους χριστιανικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς απευθύνω εισάπαντας. Ο λόγος που μας συγκέντρωσε σήμερα εδώ, φίλοι και αδελφοί, δεν είναι ούτε η θρησκοληψία, ούτε κάποια θεοκρατική αντίληψη, ούτε κάποια πλάνη ή σκοτεινή πρόληψη. Και λέγω τούτο διότι πολλοί θα θελήσουν για λόγους σκοπιμότητος να χαρακτηρίσουν ως τέτοια τη συγκέντρωσή μας, ως μία σύναξη δηλαδή γραφικών θρησκόληπτων ανθρώπων. Αλλά όμως θα ψεύδονται, διότι ο λόγος δια τον οποίον σήμερα διαμαρτυρόμεθα είναι ότι όχι απλώς κινδυνεύει, αλλά ήδη υφίσταται βαρύτατον και απεχθέστατον βιασμών αυτό τούτο το ύψιστον ιδανικών της ελευθερίας,
της προσωπικότητος, της ταυτότητος, της υπολήψεως, της αξιοπρεπίας. Πώς δε συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει δια της δολίας απόπειρας εκ μέρους της πολιτείας να επιβάλλει μίαν αδιανόητον για δημοκρατικών ευνομούμενων κράτος πρακτικήν, την αριθμοποίηση των πολιτών της και μάλιστα δια εκβιασμού. Εξηγούμε επί το ακριβέστερον. Ομιλώ δια την πολυδιαφημισμένη επιβολή του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, ΑΜΚΑ. Και ποιος είναι ο εκβιασμός? Αυτό το οποίον ανερυθριάστος οι πατέρες του έθνους αναγράφουν στην σχετική υπουργική απόφαση, ότι ουδείς δύναται να έχει πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει των αριθμών ΑΜΚΑ. Με άλλα λόγια, όποιος δεν δεχτεί να γίνει αριθμός, να γίνει μαρκαρισμένο μέλος μιας όχι κοινωνίας, αλλά πλέον αγέλης, αυτός θα είναι κοινωνικά αποκλεισμένος και καταδικασμένος εις των υπαρξιακών μαρασμών. Οποιασδήποτε ηλικίας και αν είναι αυτός, δηλωνότι η απειλή εκτοξεύεται και δι' αυτά τα άωρα και ανύποπτα βρέφη. Σας ερωτώ, η εκβιαστική αυτή απειλή δεν παραπέμπει σε φασιστικά, ολοκληρωτικά, απάνθρωπα συστήματα? Και όλα αυτά εις την χώραν που υπήρξεν το λίκνον της δημοκρατίας, εις την χώραν που εξύψωσε την ανθρωπίνη αξίαν όσο ουδεμία άλλη. Ποιοι δε τα ενεργούν όλα αυτά? Εκείνοι που έλαβαν την εντολή της διακυβερνήσεως της χώρας από εμάς. Εκείνοι που χωρίς εμάς τους πολίτες δεν θα ήσαν τίποτε σήμερα. Αυτοί όλοι που με την δική μας θέληση, με την δική μας επιλογή κυβερνούν, τώρα χωρίς την δική μας θέληση, χωρίς την δική μας επιλογή, αποφάσισαν την πιο ανατριχιαστική υποτίμηση που έχει γίνει ποτέ. Την υποτίμηση όχι της νομισματικής, αλλά της ανθρωπίνης αξίας. Εδώ και στα κατοικίδια ζώα ακόμα, προκειμένου να λειτουργήσει η σχέση τους με τον άνθρωπο, χρειάζεται να τους δώσει κανείς ένα όνομα. Λοιπόν, αυτό το όνομα θέλουν να το στερήσουν από εμάς, υποβιβάζοντάς μας κάτω και από τα άλογα ζώα. Και πάλι ερωτώ, θα τους το επιτρέψουμε? Αλλά θα ήταν χρήσιμο να αναρωτηθούμε, μήπως άραγε, ενεργώντας έτσι, οι αξιότιμοι κύριοι κυβερνώντες κάνουν κάτι που δεν παραβιάζει τα δικαιώματά μας ως πολιτών? Μήπως τους αδικούμε? Απαντώμεν, καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα του τέστην, άνευ εκβιασμών, άνευ πειθαναγκασμών, άνευ απειλών, την προσωπικότητά του. Πού είναι γραμμένο αυτό? Κάπου όπου οι πατέρες του έθνους είναι ζήτημα αν έχουν ρίξει έστω και μία ματιά. Εις το Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 5, παράγραφος 1. Επίσης, εις το άρθρο 5, παράγραφος 3 και εις το άρθρο 9, παράγραφος 1, ιδιαιτέρως θωρακίζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Θέλετε μήπως να δούμε και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπερνομοθετικών χαρακτήρα? Επικαλούμεθα τα άρθρα 5, 9 και 10 της Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης, τα οποία κατασφαλίζουν τις ατομικές ελευθερίες, την ελευθερία της σκέψεως,
την ελευθερία της εκφράσεως και την ελευθερία της θρησκείας. Επικαλούμεθα τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου, που μεταξύ άλλων λέγουν τα εξής, κομμένα και ραμμένα θα λέγαμε για την περίπτωση του ΆΜΚΑ. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή υγεία. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην κοινωνική και ιατρική αντίληψη. Αυτή η φράση, κάθε πρόσωπο, πείτε μου, δεν συντρίβει το φασιστικόν ουδής δύναται των Ελλήνων Υπουργών. Τέλος, επικαλούμεθα το άρθρο 6 παράγραφος 1 της διακηρύξεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 1989, όπου λέγεται το εξής συγκλονιστικόν: «Καθένας έχει δικαίωμα εις τον σεβασμόν και την προστασίαν της ταυτότητός του ή του ονόματός του». Όπως αναφέρει σε σχετική του εγκύκλιο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυλώνος και Βιωτίας κύριος Άγγελος. Συμπέρασμα: η απόπειρα αριθμοποιήσεως των πολιτών μέσω του ΆΜΚΑ είναι αντισυνταγματική και παράνομος. Έκλημα είναι, έκλημα. Και ξαναδιερωτώμεθα, μήπως πάλι οι κύριοι της κυβερνήσεως, ενεργώντας έτσι, αφήνουν ανέγκυχτη τουλάχιστον την θρησκευτική μας συνείδηση? Αλλά το Άγιον Βάπτισμα που όλοι εμείς ελάβαμε κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον είναι πνευματικός γάμος, όπου πρικώα συντελείται γραμματεία. Λαμβάνει του τέστην ο χριστιανός πλήστα όσα δώρα πνευματικά εν είδη πρικώς, ανάμεσα εις τα οποία και το όνομα, διού εγγράφεται εις τας ουρανίους δέλτους. Αυτό το όνομα το ιερών, το οποίο αποδεικνύει ότι ανήκομεν εις τον Δεσπότην Χριστόν, καθώσον και πάλιν κατά τον Χρυσορώαν, ονομάτων θέσεις δεσποτείας εστί σύμβολον, δεν έχει το δικαίωμα ουδής να το αντικαταστήσει με αριθμόν, όπως και πάλι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μου αναφέρει στην εγκύκλιόν του. Θα είπαμε και το εξής. Προημερών, εις την υπουργική συνδιάσκεψη της Κέρκυρας, η προκλητικότατη κακογείτονες Σκοπιανοί κατέφθασαν εις το νησί με αεροπλάνων που έγραφε εις το σκάφος του Μακεδονία. Όπερ, ισοδυναμεί με εθνική πρόκληση άνευ προηγουμένου. Οι ημέτεροι ως επόμενον εθορυβήθησαν δια την Ήβριν. Και ερωτώμεν έτι εμφαντικός, πώς κύριε Πρωθυπουργέ, πώς κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, θα μπορέσετε να υπεραμεινθείτε του εθνικού μας δικαιώματος εις το όνομα της Μακεδονίας μας, τη στιγμή που αφαιρείτε το όνομα των πολιτών σας? Πώς, αν όλοι μας δεν αποκτήσουμε την αυτοσυνειδησία ότι το όνομα ενός εκάστου και του πιο ελαχίστου πολίτου είναι αναφέρετον και αδιαπραγμάτευτον δικαίωμά του, πώς, λέγω, θα υπερασπίσουμε το ιστορικό της Μακεδονίας όνομα? Πώς, κύριοι, θα διεκδικήσετε το εθνικό όνομα τη στιγμή που καταπατείτε το ατομικό όνομα? Αδελφοί μου και φίλοι μου, απευθυνόμεθα εις όλους εσάς και σας λέγομεν, ο αποφασιστικός αγώνας, η αποφασιστική αντίδραση είναι κάτι που τους τρομάζει, διότι προκειμένου να επιβάλλουν τα σκοτεινά της παγκοσμιοποιήσεως σχέδια, θέλουν την δική μας σιωπηρή συγκατάβαση. Έχουμε να αντιπαλέσουμε έναν απρόσωπον, συνεχώς αναδιπλούμενον και διαρκώς μεταλλασσόμενον εχθρόν. Γι' αυτό
και οι μεθοδίες του δεν περιορίζονται εις ένα αντικείμενο. Σήμερα είναι ο ΆΜΚΑ, χθες ήταν ο ΑΦΗΜΗ, αύριο θα είναι η εμφύτευση του RFID, των ραδιοεκπομπών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το οποίο και αποτελεί την στρατηγική επιδίωξη των υπηρετών της νέας τάξεως, προκειμένου να αποκτήσουν απόλυτο έλεγχο πάνω εις εμάς. Μέχρι τότε, αυτό που επιδιώκουν είναι να μας κάνουν να συνηθίσουμε την ιδέα της παρακολούθησης. Μη ζητάτε ελευθερία, μας λένε. Σας αρκεί η ασφάλεια. Αρκεστείτε στο να είστε ασφαλείς και προκειμένου να είστε ασφαλείς, πρέπει να γίνετε αριθμοί. Θέλουν να μας εθίσουν εις την ιδέα της υποταγής. Αλλά δια τούτο σας καλούμε λέγοντας, αφυπνιστείτε, αφυπνιστείτε τώρα. Συνηθίσετε όχι να υποτάσσεστε, αλλά να αγωνίζεστε. Απευθυνόμεθα ιδιαιτέρως εις τους νέους της πατρίδος μας και τους λέγομεν, νέοι μας, εσείς που έχετε ζωηρά τα ιδανικά, εσείς που έχετε ευαίσθητα τα κριτήρια και πρώτοι απ' όλους αντιλαμβάνεστε τα απολυταρχικά παιχνίδια που παίζονται στην πλάτη των πολιτών, εσείς που μεγαλώσατε στη σκιά του μεγάλου αδελφού, του παγκοσμίως γνωστού πλέον Big Brother, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον διεθνή σιωνισμόν, ο οποίος σιωνισμός πρωτίστως εσάς τους νέους έχει στο στόχαστρο. Σας καλούμε και σας λέμε, συναγωνιστείτε μαζί μας, δώστε τον νεανικό σας παλμό στα αθάνατα ιδεώδη της φυλής μας. Κάποιοι θέλουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ερωτώ, θα τους αφήσουμε? Όχι, όχι και πάλι και Μυριάκης όχι. Όχι. Διότι εις εκείνους που φασιστικό δικαίωμα λέγουν ουδείς δύναται, τους απαντώμεν, ουδείς δικαιούται να βιάζει την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Ουδείς δικαιούται να στερεί την ανθρωπίνη ελευθερία. Ουδείς δικαιούται να στερεί τον άνθρωπον από την ταυτότητα ή το όνομά του. Αδελφοί μας, ο θεολόγος Γρηγόριος έλεγε «Ημί σως ειν η δίκη με Χριστέ μου». Εάν δεν ήμουν δικό σου, θα ήμουν αδικημένος Χριστέ μου. Εις εκείνους λοιπόν που με ύπουλες μεθοδίες, πέρα και πάνω από όλα τα άλλα, σκοπεύουν να διαπράξουν αυτήν την υπέρτατον αδικίαν του να μας χωρίσουν από τον Χριστόν μας, λέγομεν στεντορία τη φωνή. Όχι! Όχι! Εμεθοδεύσεις αυτέ δεν θα περάσουν. Και επαναλαμβάνομεν το του μακαρίου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Είδε χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Αδελφοί μου, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, μονάζουσες, καλώς ήρθατε σε αυτή τη συγκέντρωσή μας. Κάποιος από τους προλαλήσαντες είπε, δυστυχώς είμαστε λίγοι. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Άγιο Ευαγγέλιο λέει, ο λίγη ζήμη, όλο το φύραμα ζημί. Ο καθένας από σας, έχοντας υπόψη του και βιώνοντας ότι αυτές οι ημέρες που ζούμε είναι πονηρές, είναι υποχρεωμένος να διεγερθεί πνευματικά και να διεγείρει και τους άλλους συμπολίτες και συνανθρώπους του και αδελφούς του. Συγκεντρωθήκαμε και όπως είπε και ο Μακαριότατος και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως,
και επιχειρήματα για τα οποία πρέπει να αρνηθούμε όλοι αυτή την επάρατο κάρτα που δυναστικά και με τρόπο επιλείψιμο και αντιχριστιανικό, αντιδεολογικό, αντινομικό, αντισυνταγματικό θέλουν και προσπαθούν να την επιβάλλουν σε όλους. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν να διαμαρτυρηθούμε. Έπρεπε φυσικά να ήμασταν περισσότεροι. Πάντοτε διακατέχουμε από πνεύμα αισιοδοξίας. Αλλά κι εσείς πρέπει να το βλέπετε αισιόδοξα. Ο καθένας σας είσαστε υποχρεωμένος και υποχρεωμένοι να ενημερώσετε τους συνανθρώπους σας. Να τους πείτε ότι παίρνουν το εισιτήριο για την κόλαση. Να τους πείτε ότι οι κερίου μενετοί δεν πρέπει να αδιαφορούνε, δεν πρέπει να εφησυγάζουνε, να το πω πιο δυναμικά, δεν πρέπει να κοιμούνται. Κοιμάται ο ελληνικός λαός και έρχεται ο κάθε ταγός είτε της πολιτείας είτε της εκκλησίας και επιβάλλει. Μην παρουσιαστείτε και μην συμμετάσχετε σε αυτό το κίνημα, τροποτινά θα το πω εγώ, που διοργάνωσαν κάποιοι φορείς, οι συγκεκριμένοι φορείς. Γιατί διαφορετικά θα υποστείτε τα επιτήμια. Μη λογαριάζετε τέτοιες ποινές, αδελφοί μου. Διώκτες είναι κι αυτοί. Κι ας είναι αρχιερείς, κι ας είναι ιερείς, κι ας έχουν οποιοδήποτε αξίωμα. Να το πούμε και διαφορετικά. Γνώμη έχουν εκείνοι, γνώμη έχουμε και εμείς. Να το πούμε και τελώς διαφορετικά και δημοκρατικά. Αν θέλετε ακολουθήστε αυτούς. Αν θέλετε ακολουθήστε εμάς. Είναι ο πόνος της ψυχής μου που πάντοτε όταν πρόκειται να γίνει κάτι καλό αντιστρατεύονται διάφορες δυνάμεις να μας το χαλάσουνε. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Από όπου και αν προέρχονται, ακόμη και από εκκλησιαστικούς χώρους. Μην τους υπολογίζετε, επαναλαμβάνω. Είναι καταφρονητέοι και περιφρονητέοι. Εγώ ολίγα θα αναφέρω, σεβόμενος το χρόνο, τον κόπο όλων σας και το υπολοιπόμενο και προς εξέλιξη πρόγραμμα. Λένε μέσα στο έγγραφό τους που συνοδεύει αυτή την κάρτα και η οποία φαινομενικά δεν έχει κάποιο μικροτσίπ, δεν έχει καμιά ύποπτη λωρίδα. Εμένα όμως το μυαλό μου πάει λίγο πιο μακριά. Η τεχνολογία έχει τόσο μεγάλη εξέλιξη επί των ημερών μας, που οι τηλεοράσεις, τα κομπιούτερς και γενικά όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα έχουν μεταλλαχθεί. Το κύκλωμα, το οποίο είναι ηλεκτρονικό, αντί για να έχει σιδερένιες επαφές, ίνες, καλώδια κλπ. Σε προηγμένα κράτη έχει αλλάξει και έχει γίνει με πλαστικές ίνες. Το μικροτσιπ, το οποίο μπορεί κανένας να το προσδιορίσει όταν το δει, ότι είναι ένα μαύρο πραγματάκι με μερικές επαφές κλπ. Συρμάτινες, έχει αλλάξει, επαναλαμβάνω, και είναι με πλαστικό, παρακαλώ. Ερωτώ και αυτούς που προσπάθησαν να την επιβάλλουν την κάρτα και εσάς, κι αν έχει επάνω από τώρα και το κύκλωμα και τη λωρίδα καταγραφής δεδομένων προσωπικών για τον καθένα
δεν μπορώ να πω μας ή σας, για τον καθένα που θα την πάρει. Γιατί ελπίζω ότι όλοι θα είσαστε αρνητές, τουλάχιστον οι παρόντες, του να παραλάβετε αυτή την κάρτα. Και πρέπει να είσαστε αρνητές, γιατί το πρώτο και κύριο μέλημα του ανθρώπου δεν είναι να εργαστεί σωματικά, ας εργαστεί πνευματικά. Δεν θα μπορεί, λέει, όποιος δεν έχει την κάρτα αυτή, να εργαστεί. Ας εργάζεται κατά Θεόν. Θα δώσει ο Θεός λύσεις. Δεν θα μπορεί να ασφαλιστεί, μα είμαστε ασφαλισμένοι κάτω από την προστασία της Αγίας Τριάδος, κάτω από όλη τη θεότητα, κάτω από τις επιταγές και εντολές όλων των Αγίων. Έχουμε λοιπόν δεδομένο ασφαλές στην πορεία της ζωής μας. Δεν θα έχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Και ο Θεός δεν μπορεί να θεραπεύσει μία ασθένεια. Από των πολλών μας αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Εάν καταφεύγουμε πρώτα προς τη θεότητα και μετά προς την υπεραγία Θεοτόκο και σε όλους τους Αγίους, μπορούμε να απολαύσουμε και της υγείας μας της σωματικής. Δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Για πείτε μου τα παλαιότερα χρόνια και ιδίως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, έπαιρνε κανένα σύνταξη? Όσο μπορούσε εργαζότανε. Έκανε κάποια οικονομία και είχε ορισμένα χρηματάκια στην πάντα και περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του. Και γενικά δεν θα έχει κάθε άλλη παροχή, επίδομα ή βοήθημα. Η βοήθεια παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Και ας το δούμε ακόμη βαθύτερα μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Δεν φροντίζουνε ουν ήθη ουν κοπιά, είναι ακριβώς το κείμενο. Και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Δεν θα βρεθεί λίγο ψωμάκι και κάτι άλλο για να επιβιώσουμε? Να πούμε δόξα τω Θεώ και ας μαρτυρήσουμε και από αυτή την άποψη. Ας μην έχουμε να φάμε και να πιούμε. Ας μην απολαύσουμε όλων των ευκαιριών αυτών για τις οποίες προπαγανδίζεται η κάρτα. Επαναλαμβάνω, δεν θα αναφερθώ σε αυτή καθεαυτή την κάρτα και τη νομική πλευρά, την οποία πρέπει να την αναπτύξετε εσείς που έχετε περισσότερες γνώσεις και εμπειρία επί αυτών των θεμάτων. Δόθηκε όμως δυναστικά και δίδεται στους ανθρώπους και δυστυχώς θέλουνε, όπως περάσανε το barcode και όλα τα χαράγματα σε πράγματα και ζώα, να το περάσουνε και σε εμάς τους ανθρώπους. Όχι, αδελφοί μου. Όχι. Όχι. Λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, την μεν ακρίβεια της ψήφου ως και τα λοιπά περί αυτού και γραμμένα, αυτά δηλαδή που έχουν σχέση με αυτήν την αριθμοποίηση και γενικά την υποδούλωση του ανθρώπου στον Αντίχριστο, τη μεν ακρίβεια λοιπόν της ψήφου ως και τα λοιπά περί αυτού και γραμμένα, ο χρόνος αποκαλύψει και μας τα αποκαλύπτει τώρα ο χρόνος. Τώρα έφτασε η στιγμή και η πείρα της νύφουση. Άρα υπάρχει ένας συντελεστής. Για να μπορέσει κάποιος να διαγερθεί πνευματικά, πρέπει
να είναι συνειδητοποιημένος χριστιανός. Θα πρέπει να κάνει πνευματικό αγώνα και έτσι θα ξυπνήσει η συνείδησή του και θα πει όχι σε αυτή την αντίχριστο κάρτα, όχι στην αριθμοποίηση, όχι στην υποδούλωση στον ίδιο τον διάβολο που θα έρθει με τη μορφή του Αντιχρίστου. Εύχομαι καλό αγώνα, εύχομαι σε όλους σας να μεταδώσετε αυτά τα μηνύματα που ελάβατε μέχρι τώρα και θα λάβετε δια της ενημερώσεώς σας, ώστε να διεγερθούν πολλές ψυχές και να κάνουν τον αγώνα που ξεκινήσαμε εμείς. Σηκώθηκε τροποτινά η σημαία της Επαναστάσεως. Ας ακολουθήσουμε εμείς και μετά όλοι. Αγαπητοί αδελφοί, αγωνιζόμενοι κατά του Αντιχρίστου και των σκοτεινών δυνάμεων, πάντοτε ο Σατανάς από Αδάμ και Εύα προσπαθούσε να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Τριαδικό Θεό. Είναι γνωστή η αγώνα ανά τους αιώνας από την πρώτη χριστιανική εποχή με τα φοβερά μαρτύρια των χριστιανών. Οι ολίγοι αυτοί μάρτυρες και ομολογητές στερέωσαν την Ορθόδοξο πίστη. Μετά την πάυση των λιωγμών έχουμε τα σαιρέσεις που χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να κρατηθεί η πίστη μας. Χάρη στους μάρτυρες του Χριστού που δυσάστησαν και ομολόγησαν τον Χριστό Παρισία και στήριξαν την Εκκλησία του Χριστού και εις όλους αυτούς ήμεθα ευεργέτε. Ο αγώνας όμως δεν σταματάει ποτέ. Ο Πολυμίχαλος μεταχειρίζεται πολλά σχέδια για να σύρει την ανθρωπότητα μακράν του Χριστού. Εις κάθε εποχή μεταχειρίζεται και τα δόλια μέσα. Ο 20ος αιώνας είναι αιώνας αποστασίας, αιώνας συμβιβασμού περί την πίστη και το βίωμα, αιώνας θεοποιήσεως των παθών μας, αιώνας του δεν πειράζει αυτό ή τούτο, αυτό το πάθος είναι μικρό έναντι του μεγάλου πάθους. Εμακρύνθημεν από τον Θεό, δυσμονήσαμε τα σοντολάς του, γίναμε ηλικοί άνθρωποι, αθετήσαμε το αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και το πλησίωσο σε Αυτόν. Για τον Θεό η αγάπη μας δεν έχει μέτρον, για τον πλησίο μας έχει μέτρον. Αφού έχουμε να αποστατήσει από τον Θεό, ευρίσκουν έλεγχο στις σκοτεινές δυνάμεις να εμφανίσουν τον αριθμό του Αντιχρίστου. Των Ορθοδόξων κρατών και της Ελλάδος αδιαφορούντων επέβαλαν τον αριθμό του Αντιχρίστου πανταχώθεν. Όσο οι χριστιανοί αδιαφορούν ή αποδέχονται αδιαμαρτυρήτως αυτοί, προχωρούν ακάθεκτα. Εις όλα τα τρόφιμα, εις όλα τα είδη, εις την ταχυδρομική ή εταίρα αποστολή δεμάτων γραμμάτων συστημένων, ομαδικών καταθέσεων εντύπων, παντού έχουν τον αριθμό του Αντιχρίστου. Η τεχνολογία δεν μπορούσε να έβρει ένα έτερον αριθμό. Του ταιριάζει μόνο το 666 που αναφέρει η Ιερά Αποκάλυψη. Αυτόν τον αριθμό θέλουν να τον βάλουν εις τον κάθε άνθρωπο. Εκτός του σφραγίσματος είναι και η ηλεκτρονική σκλαβιά και η παρακολούθηση με τη σατανική τους τεχνολογία. Με το σφράγισμα μπορεί να ελέγχουν ακόμα και το νου και να μας δημιουργούν θλιβεράς επιθυμίας. Χρειάζεται ένας αγώνας συγκεντρωτικός για να ξεφύγουμε από τα σατανικά αυτά σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων. Οι αγώνες είναι δύσκολοι, γι' αυτό οι πολλοί δεν συμφωνούν με τον αγώνα και διαβάλλουν τους αντιτιθεμένους. Οροποιούν τα πράγματα, τα ρίχνουν όλα στην τεχνολογία. Εάν όμως υποχρεώσουμε εμείς τους Ιεχωβάδες, τους Εβραίους, τους Μασόνους, τους Μουσουλμάνους να φέρουν το Σταυρό επάνω τους, αμέσως θα εξαγερθούν παγκοσμίως. Εμείς οι Ορθόδοξοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα Ορθόδοξα κράτη, όταν διαμαρτυρόμεθα, σπέβδουν οι αρχιερείς να μας καθησυχάσουν. Ανησυχούν οι Ορθόδοξοι και στη Ρωσία και στη Ρουμανία. Τελευταίως, η Σύνοδος των Επισκόπων στη Ρουμανία ενοχλούμενη από τον λαό, ενοχλούμενος ο λαός από τον κράτος για να πάρουν την κάρτα και να μην ξαναγκάλει τους πολίτες να πάρουν διαβατήριο. Εν συνεχεία όμως λέγει στους πολίτες να μην ανησυχούν.
αυτό το να μην ανησυχούν είναι προδοτικό με τέχνη. Η προδοσία είναι εντός των τυχών των Ορθοδόξων, γι' αυτό καλούνται οι ολίγοι να σηκώσουν το σταυρό του Κυρίου. Από την αγάπη του Χριστού ουδής μπορεί να μας χωρίσει. Χρειάζεται πολύ προσευχή και προσήλωση στον Χριστό να μας ενισχύει στον αγώνα αυτό κατά των Αντιχρίστων. Ως Έλληνες πολίτες να διαμαρτυρηθούμε, να τονίσουμε στους κυβερνώντας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούουμε στα σαρκάς εξουσίας του κράτους, εφόσον δεν θίγεται η πίστη μας προς τον Χριστό. Όπως ψηφίζουν νόμους ευεργετικούς για τους Γεχοβάδες και αντιρρησίες και ιδρύουν τζαμιά για τους μουσουλμάνους, να ψηφίσουν νόμων αντικαταστάσεως των ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΚΑ ή διαβατηρίων και ταυτοτήτων απλώς όπως ήταν πάντοτε, για να τα ελέγχουμε για τον οφθαλμό μας. Να γνωρίζουμε τι περιέχουμε μέσα και όχι να φέρουμε πάνω μας ένα ηλεκτρονικό τσιπ που δεν γνωρίζουμε τι περιέχει εντός αυτού και τι αντίχριστα σχέδια έχει μέσα. Νομίζουν οι αντιθέμενοι με εμάς που μας θεωρούν πλανεμένους και ότι ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο και όχι με τον Χριστό. Οι μάρτυρες και οι ομολογητές, ως και οι όσοι και αγωνιστές, πώς εξεδήλωναν την πίστη τους εναντιούμενοι στα έργα του Σατανά. Γιατί η παρακλητική που διαβάζομαι να ασχολείται με τους Εβραίους συνεχώς και όλα τα βιβλία κατά των σκοτεχνασμάτων του διαντιπάλου? Δεν είναι δειλία όταν αντιτίθεσαι κατά των εχθρών. Δειλία είναι όταν σοπάς και τρέμεις στον Αντίχριστον. Εμείς πολεμούνται συνεχώς τον Αντίχριστον και τα έργα του, τον αρθιμό του, όπως το γράφει η Αποκάλυψης, δηλώνομαι ότι είμεθα οπαδί του Χριστού και φοβούμεθα να μην συγκαταλεγούμε στο στρατόπεδο του Αντιχρίστου. Φοβούμεθα να μην μας κυριεύσει ο Σατανάς, καθότι πάλι ούκ έστει προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχάς του κοσμοκράτορος τούτου. Νομίζουν αυτοί ότι όταν πάρουν όλα αυτά τα αντίχριστα που τα θεωρούν τεχνολογία, θα κοιμώνται ήσυχοι. Τότε θα φύγει η χάρη του Θεού και θα ακολουθήσουν οι θλίψεις και οι πειρασμοί, οι ασθένειες, οι σεισμοί, η ανοβρία και όλα τα ολέθρια. Τι είναι η λεγόμενη παγκόσμια κρίση? Μερική εγκατάληψη Θεού. Περιμένει ο Θεός αγώνα και μετάνοια. Μετά το σφράγισμα θα είναι οι μεγάλες θλίψεις. Καθησυχάζουν τον κόσμο, ζημιώνουν και την ψυχή των και αυτών που τους ακολουθεί. Εμείς όμως που θέλουμε να αγωνιστούμε, πρέπει να προετοιμαστούμε ολοψυχικώς όσον δυνάμεθα, ποιούνται στο θέλημα του Θεού και ζητούνται βοήθεια παρά Θεού. Ευχόμεθα ο Κύριος να μας βοηθήσει όλους εμάς και να ευωδώσει τον αγώνα μας και να μας στερεώνει, ώστε να μην αποδεχθούμε κάτι το ύποπτον που θα διακινδυνεύσει η ψυχική μας σωτηρία, και να προσευχόμεθα να δώσει ο Κύριος την φώτιση και το θάρρος στους απανταχού Ορθοδόξους Χριστιανούς να αντιδράσουν τώρα που είναι καιρός, διότι θα επακολουθήσει θλίψεις. Να φροντίσουμε να είμεθα κοντά εις τον Χριστόν, αποστρεφόμενοι τη ματαιότητα του κόσμου τούτου, και ο Κύριος ημών Χριστός με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων Του να μας ενισχύουν και να μας φωτίζουν εις τον ιερόν της πίστεως αγώνα. Αμήν. Θα είμαι συντομότατος, γιατί έχουμε αργήσει. Για το ακριβές του πράγματος να πω ότι εγώ εδώ σήμερα φέρομαι ως εκπρόσωπος του βουλευτή Αττικής, του Μάκη του Βορύδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα και έχει κάνει αρκετές ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο. Θα έχω την ευκαιρία, φαντάζομαι, στα 2-3 λεπτά τα επόμενα να σας πω ακριβώς τι έχουμε ρωτήσει και τι μας έχει πει επίσημα το Υπουργείο. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν ξέρω σήμερα τι είναι πιο σημαντικό, το ότι σε αυτή την πλατεία μετά από πολύ καιρό συγκεντρώνονται Έλληνες προκειμένου να διατρανώσουν τη δύναμή τους και την πίστη τους σε κάτι το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ καιρό, γιατί αυτή την πλατεία, όπως ξέρετε, συνήθως οι λαθρομετανάστες τη χρησιμοποιούν. Ή είναι πιο σημαντικό ότι σήμερα διατρανώνετε εσείς με την παρουσία σας την απόφαση, την δικιά σας και τη δικιά μας, να μην αφήσουμε τις τύχες μας στα χέρια ανίκανων. Αν δεν κάνω λάθος,
Δεν είδα εδώ στην συγκέντρωση και δεν περίμενα βέβαια να δω τον αξιότιμο κύριο Λαζόπουλο, για παράδειγμα, τον υποστηρικτή των απανταχού κατατρεγμένων, τον υπερασπιστή των ατομικών δικαιωμάτων και κάθε άλλης μειονότητας πλην των Ελλήνων. Φαίνεται όμως ότι δεν το συγκινεί το γεγονός της κατάργησης του φυσικού προσώπου που επιχειρείται με την εισαγωγή του ΆΜΚΑ. Φαίνεται ότι ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων λειτουργεί μόνο όταν πρόκειται να καταγράψουν οι κάμερες εγκληματίες ή όταν πρόκειται να εκδιώξουν αυτές τους κουκουλοβόρους. Γιατί έκανα την αναφορά, όχι για να τον τιμήσω, την έκανα αυτή την αναφορά προκειμένου να δείξω ότι το σύστημα δεν μας παίζει. Λοιπόν, σήμερα με την παρουσία σας που θα συνεχίσει να είναι μεγαλύτερη όσο περνάει ο καιρός, θα πούμε εμείς στο σύστημα να πάει να παίξει αλλού, γιατί εμείς θα επιβάλλουμε τι πρόκειται να γίνει στη χώρα μας και κανένας άλλος. Ούτε τα συμφέροντα των μικροομάδων, ούτε τα συμφέροντα και οι μικροεπιδιώξεις των γνωστών λεσχών, τις οποίες τις ξέρετε όλοι. Αυτά τι σημαίνουν όμως? Σημαίνουν ένα πράγμα, ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται και ότι πλέον πρέπει να διεκδικήσουμε δυναμικά με κάθε νόμιμο τρόπο αυτό που είναι αυτονόητο. Πώς διεκδικούμε εμείς δυναμικά λοιπόν το αυτονόητο διά των ερωτήσεων που κάνουμε στο Κοινοβούλιο, γιατί αυτή τη δύναμη έχουμε προς το παρόν, δηλαδή τη δύναμη των 10 βουλευτών. Κάνουμε ερωτήσεις ζητώντας να μάθουμε, τις έχω εδώ βέβαια, θα τις διαβάσω, αλλά απλά προς ενημέρωση. Ζητάμε να μάθουμε εάν θα υπάρχει δυνατότητα για εναλλακτική εξυπηρέτηση των πολιτών από μη ηλεκτρονικές κάρτες. Αυτό έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Μετά από 2-3 ερωτήσεις μας έχουν απαντήσει εν ολίγης, για να μην καθυστερώ, ότι θα υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής εξυπηρέτησης του πολίτη με τον παλιό, τον γνωστό τρόπο, πλην όμως δεν μας έχουν διευκρινίσει πώς ακριβώς θα γίνει αυτό και γιατί ταλαιπωρούν τόσο καιρό τον κόσμο χωρίς να λένε ποια είναι η εναλλακτική μορφή εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτό λοιπόν το ρωτήσαμε εκ νέου στις 17 Ιουνίου του 2009, αλλά βεβαίως νωρίτερα είχαν προλάβει να κλείσουν τη Βουλή για τους δικούς τους λόγους και ακόμα η απάντηση δεν μας έχει έρθει. Ελπίζουμε ότι θα τους αναγκάσουμε η απάντηση να είναι αυτή που θέλουμε εμείς, γιατί όπως ακούσατε νωρίτερα, οι 29.000 κάρτες οι οποίες έχουν επιστρέψει δεν είναι αμελητέος αριθμός και αυξάνουν μέρα με την ημέρα. Αγαπητοί φίλοι, όταν το άρθρο 13 του Συντάγματος αναγράφει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη, σημαίνει ότι το Σύνταγμα υπάρχει εισάγει έναν απαραβίαστο κανόνα, ένα απαραβίαστο δικαίωμα, το οποίο δεν επιδέχεται καμίας απαγόρευσης ή περιορισμό από κανέναν υποδέστερο νόμο του Συντάγματος. Όταν με το πρόσχημα αυτό αυτοί βρήκανε τρόπο να επιβάλλουν το δικαίωμα των μαρτύρων του Ιεχωβά να μην στρατεύονται ή δώσαν το δικαίωμα στους εγκληματίες, στους σανιεντολόγους να φτιάχνουν εκκλησίες, τότε πρέπει να βρουν τρόπο να εξυπηρετήσουν εναλλακτικά τον πολίτη και μάλιστα πιο πολίτη τον χριστιανό ορθόδοξο. Αν δεν πρέπει να παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση κάποιων λαθρόβιων μειονοτήτων, πόσο μάλλον πως δεν πρέπει να παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση του 98% του ελληνικού λαού που είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Όταν το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λέει ότι η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο άλλων περιορισμών, αυτό σημαίνει το απλό, ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να αμφισβητεί οποιαδήποτε διαταγή ή οποιαδήποτε εντολή ή οποιοδήποτε κανονισμό, διάταγμα, νόμο, ο οποίος του επιβάλλει να δράσει κατά της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησής του, εάν δεν υπάρχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας τάξης ή υγείας και ηθικής. Και είναι προφανές ότι στην περίπτωσή μας δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Η διοίκηση, όπως ξέρετε, είναι άκαμπτη ή τουλάχιστον ήταν μέχρι τώρα. Αλλά το ίδιο άκαμπτη πρέπει να είσαστε κι εσείς στην επιδίωξη των απαράγραπτων δικαιωμάτων σας. Έχετε το δικαίωμα προφανώς, και αυτό ήρθαμε να δηλώσουμε σήμερα εδώ, να τους υποχρεώσετε να εφαρμόσουν το Σύνταγμα
και να εφαρμόσουν και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να μην τα επικαλούνται εκεί που τους βολεύει μόνο. Για το σκοπό αυτό έχουμε συντάξει έγγραφες εξώδικες διαμαρτυρίες με τις οποίες μαζί θα επιστρέφετε τις κάρτες στο Υπουργείο Απασχόλησης και στη συνέχεια θα ακολουθούνται προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια έτσι ώστε να τους αναγκάσουμε να βγάλουν αποφάσεις που να λένε ότι η κάρτα είναι αντισυνταγματική και γενικώς ο ΆΜΚΑ εννοώ ο αριθμός. Σε συνεργασία λοιπόν με συλλόγους, πρωτοβουλίες και επιτροπές, φορείς όπως η δική σας, όπως το έχετε κάνει και στο παρελθόν, ελάτε να μας βρείτε να διεκδικήσουμε μαζί όπως το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα με τη δύναμη που έχουμε το δικαίωμά μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να μας στερήσουν για να δημιουργήσουμε πάλι σε αυτόν εδώ τον τόπο την Ελλάδα που μας αξίζει, που μας ανήκει και την Ελλάδα που θέλουμε. Ευχαριστώ. Σήμερα είμαστε ακριβώς όσοι ήταν οι Έλληνες στις Θερμοπύλες. Σήμερα θα δώσουμε εμείς οι λίγοι πάλι μια ηχηρή απάντηση στους επίγειους υπηρέτες και στον Αντίχριστο μολόν λαβέ. Σήμερα εδώ από τις Θερμοπύλες θα φωνάξουμε και θα δώσουμε απάντηση Ορθοδοξία ή θάνατος. Σήμερα θα βροντοφωνάξουμε οι 300 Ζει Κύριος ο Θεός! Ζει Κύριος ο Θεός! Σήμερα άλλα είχα γράψει και άλλα λέγω. Θα κάνω λίγο χιούμορ. Μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να κάνουμε διεθνή καριέρα, μιας και η Αθήνα είναι γεμάτο από ξένους. Λυπάμαι, διότι κάποτε γνωριζόμασταν ο ένας με τον άλλον και σήμερα περπατάμε ξένοι στη χώρα μας. Θα ήθελα να πω ότι οι χριστιανοί σήμερα χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους συνειδητούς και στους ασυνειδητούς. Οι συνειδητοί χριστιανοί είναι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί οι οποίοι έχουν καρδιακή αγάπη για τον Χριστό και φτάνουν μέχρι το θάνατο, και οι ασυνείδητοι είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και στον Χριστό μέχρι να θυχτεί το συμφέρον τους. Σήμερα, για μια ακόμη φορά, πικραίνομαι που το λέω, αλλά οφείλουμε να το πούμε, απουσιάζουν άνθρωποι που θα έπρεπε να δώσουν παρόν. Ο αγώνας γίνεται στα Λόνια και όχι στα Σαλόνια. Η ομολογία πίστεως γίνεται στα πεζοδρόμια και όχι στα ξενοδοχεία. Πικραίνομαι διότι εγώ προσωπικά και πολλοί αδελφοί είχαμε πει ότι εάν σήμερα χωρίς να μιλήσω με κακία, χωρίς να μιλήσω με δόλο, εάν σήμερα ήταν εδώ μαζί μας και το είχε ανακοινώσει ο γέροντας Ιεράς Μονής Ασφιγμένου, ο πατέρας Μεθόδιος, θα είχαμε πάνω από 10.000 κόσμο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να φανταστώ. Γιατί αυτή η πλημελής απουσία των ιεραρχών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε τέτοιες ομολογιακές κινητοποιήσεις. Δεν θα πούμε πολλά. Αυτό που εύχομαι, αδελφοί, είτε υπογράψετε τις καταστάσεις, είτε υπογράψετε κάποια άλλα χαρτιά, ένα πράγμα σας λέω εγώ, ότι ο αγώνας πλέον είναι μοναδικός και προσωπικός για τον καθένα μας. Πλέον θα κάνουμε τον αγώνα μοναδικό, μην περιμένετε μεγάλες βοήθειες, τη μεγάλη βοήθεια την περιμένουμε από τον Χριστό. Yeah.
Θέλω να πω και το εξής, ότι αδελφοί, σήμερα η καρδιά σας νιώθει μοναξιά. Στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας, στη δουλειά σας, στην εκκλησία και όπου άλλου πηγαίνετε. Βλέπετε ότι σαν τη δική σας καρδιά δεν υπάρχουν άλλες καρδιές για να αναπαυθείτε. Αυτή η μοναξιά που νιώθετε είναι ήδη γιατί έχετε πλέον απεγκλωβιστεί από τις παγίδες του θανάτου. Σήμερα είναι απαράδεκτο εκτός του ΆΜΚΑ να υπάρχουν τα κουβούκλια της απανθρωπιάς, τα λένε καμπίνες ασφαλείας, που πηγαίνουν οι άνθρωποι στις τράπεζες, που πηγαίνουν ειδικά στην Εθνική Τράπεζα, όπου σε καταγράφουνε, σε ριδοσκοπούν και σε κάνουνε την οντότητα του προσώπου. Σε φακελώνουν με δύο λόγια. Έπονται οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Έπονται τα ηλεκτρονικά διπλώματα αυτοκινήτων. Ηλεκτρονικές άδειες. Άρα, αδερφοί μου, θα πρέπει να έχουμε παρησία και δύναμη ομολογιακή και ειλικρινή σχέση και διάθεση απέναντι στον Χριστό. Εάν δεν έχουμε ειλικρινή αγάπη, εάν δεν έχουμε καρδιακή αγάπη έως τέλους, να ξεχάσετε τα οποιοδήποτε μελλοντικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέγω και το μήνυμά μας είναι αυτό, ότι όταν ή ο Θεός με θυμών, ουδείς. Χωρία αγγέλων, χωρία πιστών, χωρία των αγαπώτων των Κύριων. Για ποιον ήρθαμε, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή εδώ? Για την αγάπη του Κυρίου. Και πώς κερδίζεται η αγάπη και πώς χάνεται. Έχουμε μία φοβερή πρόκληση από την πολιτεία, από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Μας δίνει έναν αριθμό και λέει ότι αυτός ο αριθμός θα σε ακολουθήσει όλη τη ζωή. Και εικονίζει αυτή η κάρτα, έχει μια παλάμη, δυο παλάμες και μέσα είναι η οικογένεια που θα την προστατέψει. Εμείς τι θα προτιμήσουμε, τις δυο παλάμες αυτές που θα μας περισφίξουν η αιώνια κόλαση ή την αγκάλι του Κυρίου? Λέει κάποιος, θα πάνε λες στην κόλαση λέει, όσοι δεν ήρθαν εδώ και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, αν πάρει το πρόσωπο ο Κύριος, έχει κόλαση. Ο Κύριος μας είναι ζηλωτής. Εάν μία στο εκατομμύριο χάσω το πρόσωπο του Κυρίου, δεν παίρνω στον αιώνα την κάρτα. Δια των φόβων να μην χάσω την αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας. Και μην νομίζετε ότι κάνουμε κάτι. Τι είναι αυτό, τίποτα. Παλιότερα οι μάρτυρες και στα χρόνια εκείνα, επειδή έφερες το όνομα χριστιανός, δεν σε ρωτούσαν καθόλου. Πήγαινα και σου δίμουβα την περιουσία. Στα έπαιρναν όλα. Τώρα γίνεται, είναι μια μέρα γλυκιά. Είναι μια ώρα καλή. Είναι μια ώρα ουρανόσταλτη να κερδίσουμε τον Κύριο με ένα τίποτα. Δεν θα καταγραφούμε έστω που ξεκινάει με ένα απλό αριθμό. Πάρε αυτόν τον αριθμό. Αλλά αν πάρω αυτόν τον αριθμό και μην έχει και τσίπ και τίποτα και γραμμωτό, καταγραφόμαστε στους δέλτους του Αντιχρίστου, στο κοπάδι του. Και μπορεί ο Κύριος να πάρει το πρόσωπο και τα χάσες όλα. Αυτός είναι ο αγώνας. Τίποτα δεν κάνουμε. Ο Απόστολος Πέτρος ψάρευε όλη τη νύχτα. Ξημέρωμα στην ακρογελιά χωρίς κανένα ψάρι. Ήρθε ο Κύριος. Του λέει ρίξε τα δίχτυα.
Για την αγάπη του Κυρίου, λέει, θα τα ρίξω. Και για την αγάπη του Κυρίου, να μην το στεναχωρήσουμε, δεν παίρνουμε την κάρτα. Δεν έχω πολλά να πω. Τα περισσότερα τα ακούσατε εδώ, σχεδόν όλα αυτά που έπρεπε. Η γνώση που έπρεπε να πάρουμε την έχουμε πάρει, την πήραμε. Η διάθεσή μας για να μάθουμε αυτά που πρέπει είναι ζεστή σήμερα και όλο αυτό τον καιρό που ο ΆΜΚΑ είναι στο προσκήνιο. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε είναι ότι αυτά που τόσα χρόνια περιμένουμε ήρθε η στιγμή στην πράξη να τα αντιμετωπίσουμε και με τη ζέστη μέσα στην καρδιά, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, να βοηθήσει ο Θεός μας να βγούμε νικητές, να νιώσουμε τη χαρά και την ευφροσύνη του αγώνος αυτού του Πνευματικού και Μακαρίου για την αγάπη του Χριστού και για τη δική μας σωτηρία. Όπως είπε και ο αδελφός, δεν κάνουμε κάτι, κάνουμε το λιγότερο και χρέος μας είναι να πράξουμε ό,τι λιγότερο μπορούμε, στα πλαίσια που μπορούμε, μέχρι και το μεγαλύτερο. Το λιγότερο, πιστέψτε με, είναι να κάνουμε την ομολογία μας να μην πάρουμε την κάρτα. Να μην πάρουμε τον αριθμό και κανέναν ανάλογο αριθμό με το 666. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και πρέπει να είμαστε το άλλας. Πρέπει λοιπόν σήμερα, όσοι ήρθαμε εδώ, για να δώσουμε μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, για να πάρουμε στοιχεία, τρόπους και μεθόδους που πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη αυτή στιγμή, κάποιοι άλλοι για να πάρουμε κουράγιο και να αφήσουμε λίγο την ανησυχία μας και την δειλία μας. Πρέπει λοιπόν σήμερα να δώσουμε όχι μόνο να νιώσουμε ότι είμαστε ικανοί και άξιοι μόνο με τη χάρη του Θεού να αγωνιστούμε, αλλά να δώσουμε και στους υπολείπους, στους αδελφούς μας, όχι μόνο στο χώρο της ορθοδοξίας, αλλά να εμφυσίσουμε την αγάπη, τη γνώση και τη διάθεση και στους άλλους αδελφούς, στους άλλους συνανθρώπους μας. Να είμαστε λοιπόν εμείς το άλλας. Έχουμε χρέος όχι μόνο να αντισταθούμε, να μην δείξουμε δειλία απέναντίας, να δείξουμε το σθένος εκείνο που θα μας δώσει το Πανάγιο Πνεύμα, να ενημερώσουμε όλους τους άλλους Έλληνες χριστιανούς, οι οποίοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος έχουμε την πατρίδα μας και τη θρησκεία μας ακόμα ζωντανή και αιρή. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την αγάπη όλων σας. Αρχιερέων, κληρικών, μοναχών, επωνύμων και ανωνύμων, λαϊκών αγωνιστών, των συλλόγων που έκαναν αυτή τη θυσία να αφήσουν όλες τις άλλες μέρημνες που δεν είναι λίγες και να έρθουν σε αυτό το χώρο του αγώνος. Θέλω παρεπιπτόντως να σας πω το εξής, αδέρφια και πατέρες. Δεν μένει να τελειώνουν οι εκδηλώσεις αντίδρασης, αντίστασης, διαμαρτυρίας με μία πορεία ή δύο πορείες στον χρόνο. Είναι, όπως προείπε και ο αδελφός μας Ελευθέριος, το λιγότερο που μπορεί να κάνει κάποιος για τον αγώνα. Αλλά δεν αρκεί. Δεν πρέπει η πολιτεία να βλέπει τσούρμα χριστιανών να ανεβοκατεβαίνουν την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου ή την Ακαδημίας και να φτάνουν στο Κοινοβούλιο, να επιδίδουν ψηφίσματα και την άλλη μέρα μόλις να πέφτουν μέσα στα συστήματα και να παίρνουν όλους τους αριθμούς και όλες τις κάρτες. Γιατί τότε το μήνυμα που έχουμε δώσει στην πολιτεία είναι το λάθος. Είναι των χλιαρών χριστιανών που στο πρώτο σμπάρο σκορπάνε σαν τα τρομαγμένα ζώα. Σήμερα το Ταμείο της Πίστεως περιμένει να γεμίσει γιατί έχει αδειάσει. Ήταν γεμάτο με τις θυσίες των προγόνων, των πίστεων, των μαρτύρων, της Εκκλησίας, της ομολογίας, της εις Χριστόν πίστεως και της πατρίδος. Όμως το ψευδορωμαϊκό τις κατακερμάτισε, τις κατασκόρπισε, τις κατέκλεψε και σήμερα είναι ένα γένος που δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο το ηρωικό και μαρτυρικό γένος. Μένει λοιπόν να αρχίσουμε να ξαναγεμίζουμε το ταμείο. Θα σας πω αυτή την παραβολή, την έχω ξαναπεί, αλλά θα την πω για τους πολλούς που δεν την έχουν ακούσει, γιατί είναι πάρα πολύ διδακτική και με αυτή θα κλείσω. Ένας εγγονός είχε ένα παππού. Ο εγγονός ήταν άσωτος, ο παππούς όμως ήταν σόφρον άνθρωπος. Είχε γεμίσει το ταμείο του με κάποιες θυσίες. Ως άσωτος ο εγγονός
θυμόταν στον καιρό των δυσκολιών του από την ασωτεία που του προκαλούσε τις ταλαιπωρίες, ότι ο παππούς σαν σόφρονας είχε γεμάτο το ταμείο. Τον επισκεπτόταν λοιπόν σε κάθε δύσκολη στιγμή και του έλεγε: «Παππού, δώσε μου 200 δραχμές, διότι πρέπει να αγοράσω τρακτέρι και δεν έχω τα χρήματα. Μόλις βγάλω την παραγωγή, σε 2 μήνες, 3, θα σου τα φέρω τα λεφτά». Άνοιξε, παιδί μου, εκεί το ταμείο, ένα σεντούκι που είχε ο παππούς. Άνοιξε εκεί το σεντούκι και πάρε τις 200 δραχμές. Άνοιγε λοιπόν ο εγγονός, έπαιρνε τις 200 δραχμές, έκανε την ασωτεία του, έφευγε. Μετά από 2 μήνες, άφαντος μαζί με τα χρήματα. 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Μετά από 4-5 χρόνια, να τον πάλι πίσω. «Παππού, δώσ' μου 300 δραχμές, γιατί χάλασε το τρακτέρι. Πρέπει να πάρω άλλο για να βγάλω την παραγωγή. Και μόλις βγάλω την παραγωγή, θα σου πληρώσω και το πρώτο τρακτέρι και το δεύτερο. Σε 2 μήνες θα σου φέρω τα λεφτά». Ξανά έπαιρνε, του δίνε το κλειδί ο παππούς από το σεντούκι, άνοιξε το, για παιδί μου, πάρε τα 300 φράγκα, 300 δραχμές από εκεί, κάνε τη δουλειά σου. Ξανά έπαιρνε ο εγγονός, ο άσωτος, τις 300 δραχμές, χανόταν μαζί με τα λεφτά για άλλα 3 χρόνια. Ξανά έρθε λοιπόν μετά από 3-4 χρόνια πάλι, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. «Παππού, θα με κλείσουν φυλακή. Χρωστάω και τον αγρό. Δώσ' μου να ξεχρεώσω, να μην μου πάρουν τον αγρό και χάσω την παραγωγή. Και μόλις πουλήσει την παραγωγή, θα σε ξεχρεώσω για όλα τα χρέη. Σε 2 μήνες από τώρα. Πάρε, παιδί μου, το κλειδί, άνοιξε το σεντούκι. Και ό,τι βρεις, πάρ' το». Περιχαρείς ο άσωτος εγγονός, παίρνει το κλειδί, πηγαίνει στο σεντούκι, ανοίγει, ψάχνει να βρει χρήματα, δραχμή δεν υπήρχε μέσα. «Παππού», λέει, «με κοροϊδεύεις. Εδώ δεν υπάρχει δραχμή». «Μα, παιδί μου, επέστρεψες αυτά που πήρες για να υπάρχουν». Αυτό συνέβη και σε εμάς, αδελφοί μου. Φάγαμε τις έτοιμες θυσίες των ιερών παππούδων μας. Και τώρα καλούμαστε να ξεασωτέψουμε και να καταθέσουμε θυσίες δικές μας για να προσελκυστεί η χάρις του Θεού. Γιατί χωρίς προσωπική θυσία, χάρις Θεού δεν θα έρθει και αγώνας κανένας δεν θα γίνει, παρά μόνο υπεκφυγές και δικαιολογίες. Δεν τελειώνουν λοιπόν οι αγώνες με μια πορεία. Από αύριο όλοι θα πάρουμε απόφαση ότι ο Υπουργός μας, το Σύστημα Υγείας μας, ο Πρόεδρος Κυβερνήσεώς μας, το κόμμα μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο γιατρός μας και το Σύστημα Ασφαλίσεώς μας. Και αφού αυτός ο ίδιος μας βεβαίωσε ότι τρίχα από την κεφαλή μας δεν θα πέσει αν δεν το πει, και ότι τα πετινάρια του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν κι όμως ζουν, και πόσο μάλλον όταν εμείς έχουμε δοσμένη από τον ίδιο τον Κύριο Δημιουργό μας, τον Ιησού Χριστό, μεγαλύτερη αξία δοσμένη από τα πετινάρια. Πόσο μάλλον εμείς μπορούμε να ζήσουμε, αν και εκεί να ζουν, με τη χάρη Του και με την αγάπη Του. Δεν θα πρέπει, αν υποθέσουμε ότι μετά από όσες διαμαρτυρίες κάνουμε στην πορεία αυτή, από εδώ και στο εξής, αν υποθέσουμε τον Οκτώβριο, η πολιτεία, ως ανάλγητη που διαπιστευμένα είναι, προχωρήσει στην εφαρμογή της επιβολής του ΆΜΚΑ, δεν θα πρέπει κανείς μας να τρέξει να προσκυνήσει και να πάρει πίσω την ομολογία του μαζί με τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Μη γέννητο, αδέλφια μου. Σήμερα και από εδώ και στο εξής, ο Θεός γράφει παρόντες στην Εκκλησία Του, και οι παρόντες Του έχουν όνομα, όχι νούμερο. Το όνομα που τους έδωσε στην Αγία Του Βάπτιση, στην Αγία Του Κολυμβήθρα, του καθενός μας. Αριθμούς έχουν τα ζώα και τα εμπορεύματα, όχι οι άνθρωποι. Να ενμείνουμε λοιπόν, αδέρφια μας, στην πίστη, στην ομολογία, τη ζώσα, να αποδείξουμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ότι Τον πιστεύουμε για να στάντα και όχι για κυδευμένο και πεθαμένο. Καλό αγώνα, αδελφοί. Χριστός Ανέστη. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι καλή ομολογία σε όλους μας. Αυτή η συγκέντρωση που έγινε τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα για να ξεκινήσει η πορεία, απλά σας λέω μόνο ότι αυτή η συγκέντρωση είναι ομολογιακή. Θα δείτε, όπως μου έλεγε ο παλαιός γέροντάς μου, ο πρώην ηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφυγμένη, ο γέρον ο Ευθύμιος, όταν του έλεγα: «Γέροντα, θα κρατήσουμε το πάτριο εορτολόγιο και αυστηρά την πίστη σε όλα τα θέματα, και στα θέματα της Ορθοδοξίας και στα θέματα του 666. «Όχι, παιδάκι μου», μου έλεγε. «Θα χωριστούμε σε σφραγισμένους και ασφραγίστους, όπως ο Κύριος μας θέλει, ζεστούς». Δε, λέει, «όταν είσαι χλιαρός, μέλλον εμέσα σε», λέει στην Αποκάλυψη. Εμείς θα συνεχίσουμε τον ομολογιακό αγώνα μας μέχρι θανάτου. Και θέλω να σας μεταφέρω και ένα μήνυμα από έναν αγιορείτη γέροντα,
που τον βρήκα λίγο μετά την εορτή της αναλήψεως της Καρίας, τον πατέρα Γαβριήλ, ο οποίος εκκίνησε τον πατήρ Ευθύμιο Τρικαμινά να αποτυχιστεί. Όταν τον ερώτησα για τον Άμκα, μου είπε έτσι ακριβώς και σας το μεταφέρω. Κύριε Ιωάννη, πρέπει να ετοιμάσουμε τον κόσμο για μαρτύριο. Η Εκκλησία του Χριστού μας, η Ορθόδοξος, είναι Εκκλησία μαρτυρική. Ο Κύριος ζητά την ομολογία μας. Ζούμε στους έσχατους καιρούς. Ξέρουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά και πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι οι υπουργοί που είναι επάνω στην κυβέρνηση είναι αντρίκελα, είναι μαριονέτες, είναι ρομπότ που τα κουρδίζουν οι Εβραίοι. Όποιος θέλει να τα ακούσει, ας τα ακούσει. Οι Εβραίοι τους κουρδίζουνε, που είναι πίσω από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, που είχε έρθει το Μάιο και δυστυχώς πολύ ελάχιστοι πήγαν, εκτός από το κόμμα του λαός, το ΚΚΕ, και ορισμένους χριστιανούς που πήγαν και διατράνωσαν ενάντια στην Μπίλντεμπεργκ, που από ό,τι επληροφορήθην, ο Βαρθολομαίος με τον Κύριλο της Μόσχας συναντήθηκαν και συζήτησαν, ξέρετε γιατί? Για να κάνουν την 8η Οικουμενική Ψευδοσύνοδο που θα καταργήσει ό,τι Ορθόδοξο υπάρχει. Λυπούμε όμως, αλλά θα πω και κάτι άλλο με αγάπη και θα κλείσω, γιατί ήταν πολλοί ομιλητές να μιλήσουν ακόμη, αλλά να μας συγχωρέσουν γιατί δεν προλαβαίνουμε, επειδή φεύγει ο κόσμος, να κάνουμε μια ομολογιακή πορεία στη Βουλή και να ετοιματιστούμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όλοι μαζί. Λυπούμε για το εξής. Πολλοί εκλήθησαν. Αλλά επειδή εμείς είμαστε οι άσημοι, οι τελευταίοι, όχι οι άνθρωποι της Συνόδου, εντός παρενθέσεως της Υγιού Συνόδου, ξέρετε τι έγινε? Λέει, δεν θα κατέβουμε με αυτούς γιατί δεν πήραμε ευλογία από ποιους? Από αυτούς που λένε στον κόσμο να πάνε να πάρουν τον Άμκα. Είτε είναι με το νέο, είτε είναι με το πάτριο. Γιατί αυτοί πλέον θα αρχίσουν σταδιακά, όπως σταδιακά οι αντίχριστοι μας βάζουν να πάρουμε ονόματα στα καρτοκινητά, εμείς δεν έχουμε καθόλου. Και σιγά 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 αρχίζει το φακέλωμα με τα εξαράκια δίπλα. Ο Εβραίος θέλει να βγάλει πρώτα το όνομα, γιατί δεν θέλει να ακούγεται άνθρωπος βαφτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Θέλει να έχει ένα γκόιμ, ένα δούλο, τον οποίο θα τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πετραλιά που ξέρει να πηγαίνει στα εβραϊκά ψευδολοκαυτώματα και να σφραγίζει τον ελληνικό λαό. Είναι φόνησα, την καταγγέλλω δημόσια, τη δολοφόνω και όλη την παρέα της και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και απαγορεύεται πλέον όποιος ψηφίζει, ειδικά αυτούς τους δύο αρχιπροδότες, οι οποίοι είναι άνθρωποι των Εβραίων του Σιωνισμού, είναι ταλμουδιστές και μοιημένοι στη Στοά, όλοι τους, αυτοί οι προδότες, θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι πλέον ούτε χριστιανός, ούτε Έλληνας. Και οι ιερείς δεν πρέπει πλέον από εδώ και πέρα να κοινωνούν, να δίνουν Αγία Κοινωνία σε άνθρωπο, ο οποίος πάει και ψηφίζει αυτούς τους προδότες. Πρέπει, αδελφοί μου, να γίνουμε πιο ζεστοί, το κατανοώ και καταλαβαίνω, όλοι είμαστε χλιαροί χριστιανοί, πρέπει να γίνουμε ζεστοί και ομολογητές. Γιατί από εδώ και πέρα, στους έσχατους καιρούς, ο δρόμος είναι μονόδρομος. Είναι δρόμος της ομολογίας και δρόμος της αρνήσεως του Αντιχρίστου με όλες τις επιπτώσεις. Ακόμη και με το αίμα μας, να μας αξιώσει ο Χριστός, γιατί δεν είμαστε άξιοι. Και θυμηθείτε τον Ευγένιο στη Ρωσία, που πολεμούσαν οι Τσετσένοι να του βγάλουν το σταυρό επί 3 μήνες. Νεαρό παιδί και δεν αρνήθηκε τον Κύριό μας. Εμείς που έχουμε τη χάρη της υιοθεσίας οι Έλληνες, να τον αρνηθούμε? Ομιγέννητο. Ευχαριστώ πολύ, αδελφοί μου. Αδέλφια, σε αυτό που είπε ο αδελφός Ιωάννης, ήταν πολύ εύστοχη παρατήρηση. Δεν μπορεί να είμαστε χριστιανοί και να ψηφίζουμε τη Γαλάζια και την Πράσινη Μπίλντεμπεργκ. Είναι, τι να πω, δεν υπάρχει λέξη να το περιγράψει κανείς αυτό που συμβαίνει στο χριστιανικό κόσμο. Άνθρωποι της Μασονίας να ψηφίζονται από τους χριστιανούς. Να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Βοάει διεθνής παγκόσμια βιβλιογραφία για τα κατορθώματά τους. Τηλεοράσεις, εκπομπές, διαδίκτυα, βιβλία, ντοκιμαντέρ, όλα λένε για το ποιόν αυτών των ανθρώπων. Και εμείς, γιατί θέλουμε το ρουσφετάκι για το δάνειο, για να βάλουμε το παιδί στην τράπεζα ή στο δημόσιο ή στο υπουργείο, πουλάμε την ψυχή και το αίμα του γένους μας και για το μέλλον του, όχι μόνο για το παρόν. Επιτέλους, ας διαλέξουμε αν θα είμαστε προδότες του γένους μας ή τιμητές της Εκκλησίας και της ψυχής του. Μα τι σκοπεύουν οι διευθύνσεις, γιατί δεν... Όχι.
Ελλάδα σημαίνει Ορθόδοξία!
Όχι στο χάραγμα της νέας εποχής! Όχι στο χάραγμα της νέας εποχής! Ένας γιατί είναι στενά. Η Επιτροπή από τα έξω άκρονα είσαι ερωμένος και τους βοηθούντες για το φυλάκι. Καλώς. Ένα, δυο. Ορθώ, να πω, να πω. Να μην το μάθει ο κόσμος το μούτι. Να μην έχει γνώσεις ο κόσμος αυτό που κατέχουμε εμείς. Έχουμε δεδομένο ότι είναι προεκλογική περίοδο. Να βρίσκουμε τρόπο. Να υπάρχει εναλλαγή, είναι σωστό. Να βρίσκουμε τρόπο, ναι. Εναλλαγή, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Επιδώσαμε το ψήφισμα με όλες τις υπογραφές τις δικές σας. Όσες υπογραφές θα μαζευτούν ακόμα, από την άλλη εβδομάδα θα επιδοθούν και αυτές. Πήγαμε σε όλα τα κόμματα. Πήγαμε και στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν συνέλευση όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τα κόμματα, οι βουλευτές κάτω στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν ήταν πάνω οι ίδιοι, ήταν οι γραμματείς. Είπαμε στους γραμματείς με λίγα λόγια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαμαρτυρία. Τους είπαμε ότι αν αποφάσισαν να μην τηρήσουν το Σύνταγμα, να μην ζητάνε και από τους πολίτες να είναι νομοταγείς. Ή οι ίδιοι θα είναι νομοταγείς ή κανείς. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να θυμηθείτε καλά αυτό που είπαμε προηγουμένως στην πλατεία της Ομονίας.
από εδώ και στο εξής και περισσότερες συγκεντρώσεις σε αγωνιστικές δραστηριότητες πρέπει να κάνουμε για τον ΝΑΜΚΑ από Σεπτέμβριο και μετά. Πρέπει να κάνουμε 2-3 οπωσδήποτε μέχρι τον Οκτώβριο εκδηλώσεις, κλειστές και ανοιχτές, για να δώσουμε στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Λοιπόν, τους είπαμε ότι ξέρουμε ότι δεν παίρνουν αποφάσεις αυτοί, αλλά τις παίρνουν από την Bilderberg και τις εκτελούν. Λοιπόν, το ξέρουμε. Απλά είπαμε, αν δεν θέλετε κάποια στιγμή να πάτε στις κάλπες και να μαζέψετε την απόρριψη του λαού και την απαξίωση, και δεν, να είναι μόνο αυτό, πάει καλώς. Να μην μαζέψετε και πέτρες στο τέλος. Λοιπόν, αν δεν θέλετε αυτό, επιτέλους στηρίστε το Σύνταγμα για να το τηρήσει και ο λαός. Διαφορετικά μην του ζητάτε υπακοή. Το ελληνικό Σύνταγμα. Λοιπόν, θα επιδώσουν στους βουλευτές τους, στους πολιτευτές τους, στους υπουργούς τους το ψήφισμα και πρώτα ο Θεός περιμένουμε απάντηση. Γιατί αυτό που δώσαμε παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου μέσα και μετά μας απαντούν. Εμείς λοιπόν την άλλη εβδομάδα θα ξαναρθούμε με τις υπόλοιπες υπογραφές, θα πάρουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου και θα περιμένουμε την απάντηση της πολιτείας. Αλλά μετά τις 31 Οκτωβρίου, αν υποθέσουμε ότι η πολιτεία συνεχίσει την αναλγησία αυτή και επιβάλλει τον ΝΑΜΚΑ, εμείς πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που λέγεται κρατικό σύστημα υγείας. Να δώσουμε την αξία της επιβίωσής μας, της υγείας μας, σε αυτόν που μας την έδωσε από την ώρα που γεννηθήκαμε, τον Θεό, και μόνο σε αυτόν. Γιατί αν είναι ο Θεός μαζί μας, κανείς δεν είναι αντίον μας. Ούτε η υγεία μας, γιατί και αυτή δικιά του, του Θεού είναι. Ο Θεός μας είναι ο Υπουργός Υγείας. Και ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Ζει Κύριος ο Θεός. Λοιπόν, ο Πάτερ Δημήτριος Ολικάκος από το νέο ημερολόγιο εύχεται σε όλους μας καλό αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι της νίκης. Όλα αυτά είναι πάρεργα της Έγκεν, οι αριθμοποιήσεις που δίνουν στους ανθρώπους τις εικόνες του Θεού, τους χριστιανούς, και να αγωνιστούμε μέχρι τέλους, μέχρι να νικήσουμε. Είναι μαζί μας ολόψυχα. Ένα χειροκρότημα για τον Παπαδημήτρη Ολικάκο από το νέο ημερολόγιο. Ο Θεός θα τον εφωτίσει να επιστρέψει να χειροκρότημα την Ορθοδοξία. Κι άλλο ένα, αδερφή, ένα λεπτό. Και ο πατήρ Σαράντη Σαράντος έκανε μια πολύ καλή κίνηση και ένα πολύ ωραίο πόνημα. Θα το βγάλουμε σε DVD, θα το διαβάσουμε για να δείτε ότι όλοι αγωνίζονται και βλέπετε ότι ο Χριστός βγάζει από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε οικουμενιστικά στρατόπεδα μεν, ομολογούν για το θέμα του ΆΜΚΑ και του 666. Και άλλοι που λένε ότι είναι ομολογητές, ότι είναι ενάντια στο Βαρθολομαίο και στον οικουμενισμό, με τον τρόπο τους στέλνουν τον κόσμο να αρνηθεί τον Χριστό παίρνοντας τον ΆΜΚΑ. Αυτά που έλεγε ο Γιώργος. Απομονώστε τους. Αν τους γνωρίζετε, απομονώστε τους. Ο Μακαριότατος είναι ένα χαιρετισμό και να ψάλλουμε όλοι μαζί. Όχι, είστε καλά, ο Θεός να μας στηρίζει, να μείνουμε αμετακίνητοι, γιατί εάν υπάρχουν 5 χριστιανοί, ο Θεός θα γίνει ήλιος, όπως ακριβώς διαβεβαίωσε. Όπως διαβεβαίωσε στον Αβραάμ, ότι αν υπάρχουν 10 πιστοί στα Σόδωμα και τα Γόμαρα δεν θα καταστρέψει την πόλη. Έτσι λοιπόν ευελπιστώ εις το έλεος του Θεού ότι θα υπάρξουν 10, αν όχι χιλιάδες, αλλά αρκετές εκατοντάδες πιστών που θα επιφέρουν το έλεος του Θεού. Να είστε καλά λοιπόν. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού.
Ανέστη! Αγιώς Ανέστη! Αγιώς Ανέστη! Καλή Ανάσταση στην πατρίδα! Αγιώς Ανέστη! Αδερφοί, κάποιοι άλλοι θα κάνουν εκδήλωση. Πιθανότατα από τη Μονή Σφιγμένου. Εκεί θα είμαστε παρόντες. Ας μην ήταν εκείνοι. Όλοι, οποιοδήποτε ορθόδοξος χριστιανός κάνει ενάντια στον Άμχα, στη Μασονία, στους Εβραίους, στους Ισλαμιστές. Δεν θα τα καταφέρουμε, ό,τι και να κάνουμε. Δεν σφραγιζόμαστε. Όλοι, για να σπάσουμε το εβραϊκό διέρα και κυβέρνα. Να σπάσει επιτέλους.